Είναι ο Νίκος Μακρόπουλος με το κομμάτι που είσαι. Επιστροφή λίγο μετά το break εδώ στο Antenna Radio 102.7 103.7. Prime time με τον Δημήτρη G μέχρι τις 5 παρακάτι. Σήμερα σας υποσχέθηκα, έχουμε μαζί μας τον Κώστα τον Κρομίδα, τον οποίο καλησπερίζω από την Κέρκυρα. Όχι, όχι, γύρισα από την Κέρκυρα, είμαι στην Αθήνα. Σε καλησπέριζω λοιπόν στο Antenna Radio ακόμα μια φορά. Ο πατέρας μου προχθές με πήρε τηλέφωνο, μου λέει πού ακριβώς είσαι τώρα, διότι έχω χάσει την αίσθηση. Γερμανία, Κέρκυρα, Αθήνα, πού είσαι? Να πούμε ότι ο Κώστας ο Κρομίδας, εκτός από συγγραφέας, οι οποίες αυτές τα καθήκοντα τέλος πάντων με τις παρουσιάσεις τον κρατούσαν έτσι απασχολημένο τελευταίο καιρό, έχεις και μία ακόμα ευκαιρία να δείξεις το υποκριτικό σου ταλέντο. Και αυτό... Ήμουνα σε αδράνεια τα τελευταία 5-6 χρόνια τηλεοπτικά, αλλά προέκυψε αυτή η φανταστική μεγάλη πρόταση που μου έγινε από μια σειρά που παίζεται πλέον σε όλο τον κόσμο σχεδόν, The Darrells, η Κόρφου, με γυρίσματα στην Κέρκυρα και με άλλους τοπιούς Έλληνες βέβαια που πρωταγωνιστούν εκεί στη σειρά, ο Αλέξο Γεωργούλης, ο Γιώργος ο Καραμίχος και άλλοι πολλοί. Ήταν μια τεράστια ευκαιρία για μένα, γιατί μετά από την καριέρα, την όποια καριέρα έχω κάνει στην Ελλάδα, αυτό είναι έτσι ένα, αν θέλεις, επιστέγασμα, αυτή η συνεργασία μου με μια τόσο μεγάλη και διεθνή παραγωγή. Στα αγγλικά μιλάμε, έτσι πάντα είναι μια αγγλική παραγωγή. Να πούμε ότι παίζεται στο ITV στην Μεγάλη Βρετανία. Με πολύ μεγάλη επιτυχία και έχει πουληθεί, παίζεται και στην Αυστραλία πλέον και στην Αμερική. Με πολύ μεγάλη επιτυχία, περίπου σε 40 χώρες έχει πουληθεί. Και γυρίσατε τώρα την τρίτη σεζόν, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ θα μπω στην τρίτη σεζόν. Ναι, κάνουμε γυρίσματα τώρα στην Κέρκυρα, αν υποκαταλαβαίνω εγώ, γιατί κάνουμε γυρίσματα για την τρίτη σεζόν. Παίζεται η δεύτερη σεζόν αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση, στον ΟΤΕ TV, στην Κοσμοτέ TV. Να πούμε ότι η ιστορία είναι μια οικογένεια που έρχεται από την Αγγλία, δεν κάνω λάθος, και μετακομίζει. 30, ναι. Και μετακομίζει στην Κέρκυρα, έχει και όλα αυτά που σημαίνουν, είναι κομεντή, είναι μια πολύ ευχάρη σειρά, οικογενειακή σειρά θα την έλεγα, μπορεί να είναι και πιο μικρά παιδιά, δηλαδή η κόρη μου είναι 9 χρονών και τη βλέπει σχετικά άνετα, εντάξει λίγο με κάποιες μικρές δυσκολίες σε πάση περιπτώσει, αλλά η σειρά αυτή είναι μια διαφήμιση για την Ελλάδα και για την Κέρκυρα ειδικά, είναι κάτι εξαιρετικό αυτό που γίνεται. Σίγουρα. Μας διαφημίζουν παντού, είναι μια εξαιρετική παραγωγή, εγώ δεν έχω ξανασυνεργαστεί σε αυτό το επίπεδο με τόσο υψηλή παραγωγή, νιώθεις πραγματικά ότι είσαι σε ένα μεγάλο cast με μεγάλους τοπιούς και με παραγωγές που εμείς δεν τα ξέρουμε στην Ελλάδα και στην Κύπρο αυτά φαντάζομαι. Ειδικά αυτή την εποχή, έτσι, ειδικά αυτή την εποχή, σίγουρα, την εποχή της, όπου γυρίζονται σειρές στο ποδάρι που λέμε στην Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο. όχι, δεν έχω πρόβλημα να τα λέω εγώ, δεν φοβάμαι, είναι κρίμα αυτό. Αυτό που συμβαίνει γενικά με την ελληνική τηλεόραση είναι κρίμα, διότι αντί να μαζευτούν αυτοί οι 6-7 που κάνουν και να κάνουν 1-2 καλές σειρές, έχουν σκορπιστεί αυτές οι δυνάμεις, όλα αυτά τα χρήματα, όλα αυτά που θα μπορούσαν να δαπανηθούν για να γίνουν ποιοτικές σειρές και γυρίζονται πολλές φτηνές και κακές σειρές στην τηλεόραση. Κακή ελληνική τηλεόραση. Το καταλαβαίνω. Να σου πω επίσης ότι πιστεύω ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο και όταν το προκαλείς, λέει το σύμπαν θα στο δώσει. Και μιλάω φυσικά για τα αγγλικά και μιλάω συγκεκριμένα για το βιβλίο σου «Η ζωή που έλειπε», που μεταφράστηκε στα αγγλικά. Μεταφράστηκε με τον τίτλο «Cave of Silence». Έχει μια πολύ ωραία πορεία, μια εξαιρετική πορεία. Δεν ξέρω τώρα στην Κύπρο αν έχει φτάσει στα καταστήματα και πολίτη, γιατί στην Κύπρο πουλούνται και πιο πολύ τα αγγλόφωνα βιβλία από ό,τι ξέρω. Ναι. Έχει μεγαλύτερη αγορά η Κύπρος από ό,τι έχει η Ελλάδα. Πώς έγινε αυτό? Πώς έγινε αυτή η πρόταση υπήρχε ενδιαφέρον γιατί άρεσε πάρα πολύ η ιστορία. Σε κουβέντα που κάναμε με τον εκδότη μου, με τις εκδόσεις Διόπτρα, με τους οποίους έχω εξαιρετική συνεργασία, αποφασίσαμε να μεταφράσουμε αυτό το βιβλίο και να το βγάλουμε εκεί έξω, να δοκιμάσουμε την τύχη του. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι είναι πολύ καλές. Η αγορά, βέβαια, η αγγλική αγορά είναι μια τεράστια αγορά δισεκατομμυρίων ανθρώπων, οπότε μιλάμε για ένα άλλη αντιμετώπιση. Σίγουρα. Δεν είναι εύκολο ένα βιβλίο, ένα Έλληνα συγγραφέα να μεταφραστεί. Και δεν είναι καθόλου εύκολο ένας Έλληνας συγγραφέας μεταφράστηκε στα αγγλικά να κάνει και καριέρα το βιβλίο του στα αγγλικά. Είναι πολύ δύσκολο, διότι και ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, αλλά δεν έχουμε παράδοση, μεγάλη παράδοση εμείς στις μεταφράσεις των βιβλίων. Δηλαδή δεν διαβάζουν μεταφρασμένη ελληνική λογοτεχνία στο εξωτερικό πάρα πολύ, πλην των καταξιωμένων, έτσι, και κάποιων άλλων πολύ λίγων. Αυτού του είδους λογοτεχνία που γράφω εγώ δεν μεταφράζεται πολύ και εύκολα.
Αλλά αυτή η ιστορία άρεσε και βλέπω ότι αρέσει και υπάρχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε πολλά να λέμε για αυτό το βιβλίο στο μέλλον, νομίζω. Και ερχόμαστε σιγά σιγά στο καινούργιο βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από μερικές ημέρες από τις εκδόσεις Διόπτρα. Το φως. Έχετε στην Κύπρο, υπάρχει στην Κύπρο, κυκλοφορεί. Κυκλοφορεί το φως. Ναι, η Θύελλα κυκλοφόρησε ήδη. Ναι. Το έχω δει σε φωτογραφίες Κυπρίων που το αγοράσαν από βιβλιοπωλεία στην Κύπρο, άρα έχει έρθει σίγουρα. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Μ' αρέσει. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, ναι, και μιας και ξέρω ότι μας ακούνε πολύ, διότι είχαμε προγραμματίσει ένα τριήμερο εκδηλώσεων στην Κύπρο με παρουσιάσεις και με άλλα πράγματα, με ένα σεμινάριο που θα έκανα στη Λάρνακα. Αλλά δυστυχώς προέκυψαν γυρίσματα με τη σειρά τα οποία δεν μπορούσαν να αλλάξουν. Προσπάθησα να τα αλλάξω και αναγκάστηκα να ακυρώσω αυτή τη μήνυ περιοδία στην Κύπρο. Ζητώ συγγνώμη έτσι, για την αναστάτωση που έφερα στους ανθρώπους. Θα το οργανώσουμε κάποια στιγμή το φθινόπωρο να το ξανακάνουμε. Δεν ακυρώθηκε, αναβλήθηκε, θα το πούμε. Αναβλήθηκε. Σωστά. Αναβλήθηκε. Πολύ σωστά. Λοιπόν, Φως μέσα στη Θύελλα. Ένα βιβλίο το οποίο διαδραματίζεται στο νησί Άθωρα. Ναι. Εγώ ναι, πρώτη φορά το ακούω. Την ονομασία αυτή. Και εγώ πρώτη φορά το άκουσα, διότι δεν υπάρχει. και το άκουσα από τα χείλη της κόρης μου, η οποία το βάφτισε. Όταν της είπα πώς να βαφτίσω αυτό το νησί, μου είπε να το πούμε Άθωρα. Μάλιστα. Γιατί της άρεσε το όνομα. Δεν υπάρχει το νησί. Είναι ένα φανταστικό νησί στη μέση του Αιγαίου. Ουσιαστικά βρίσκεται ανάμεσα στην Σκύρο, την Άνδρο, την Χίο, τη Μυτιλίνη και την Ικαρία. Κάπου εκεί στη μέση, δηλαδή, αν το προσδιορίσει το χάρτη, βρίσκεται ένα νησί το οποίο στην ουσία, στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά θάλασσα. Μάλιστα. Ο χαρακτήρας, η πρωταγωνίστρια, η Φωτεινή, έχει σχέση με τον τίτλο? Η Φωτεινή με το φως? Δεν θα έχει. Τυχαία λέτε να μπήκαν αυτά. Κοιτάξτε, το όνομα Φωτεινή για μένα είναι ένα όνομα το οποίο, εντάξει, είναι αφιερωμένο το βιβλίο στις αδερφές μου, αλλά κυρίως στην αδερφή μου τη Φωτεινή, η οποία δεν ζει, έχει σκοτωθεί όταν ήταν πολύ μικρή και εγώ δεν έχω γνωρίσει. Μάλιστα. Και ήθελα να γράψω ένα βιβλίο που να βάλω μια ηρωίδα τη Φωτεινή να ζήσει ουσιαστικά μια ζωή, να φανταστώ ότι έζησε μια ζωή που δεν πρόλαβε να ζήσει η αδερφή μου. Δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματική τη ζωή, βέβαια. Mm-hmm. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό. Είναι και συναισθηματικά για μένα αυτό το βιβλίο έχει μια μεγάλη αξία, μιας και είναι αφιερωμένο σε τρεις γυναίκες. Τη μία δεν την γνώρισα ποτέ, αλλά τις άλλες δύο, τις καλώς που τις αγαπώ πολύ και είναι πάντα κοντά μου. Και βέβαια η Φωτεινή είναι, ουσιαστικά θα προσπαθήσει και νομίζω ότι τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά να γίνει αυτό το φως που λέμε μέσα στη Θύελλα. Και είναι ένα βιβλίο με μυστήριο, με φόνο και εξιχνίαση αυτού του μυστηρίου. Ναι, είναι ένα βιβλίο που νομίζω ότι δεν είναι ένα είδος. Εγώ δεν θα το χαρακτήριζα, γιατί μου ζητάνε πολλές φορές να πω αν είναι αστυνομικό, αν είναι τι ακριβώς είναι συναισθηματικό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο με μία λέξη, δηλαδή με έναν όρο. Αστυνομικό, συναισθηματικό, ρομαντικό, δεν ξέρω τι. Για μένα είναι ένα βιβλίο με πάρα πολλές ανατροπές, με πολύ έντονη δράση, με πολύ. Από τη μια στιγμή στην άλλη δεν καταλαβαίνεις πώς πας και πώς. Δεν μπορείς να αφήσεις το βιβλίο, δεν μπορείς να αφήσεις την ιστορία να σε. Δηλαδή μου στέλνουν μηνύματα άνθρωποι, μας ξενύχτησες, μας έκανες, μας έφτιαξες, διότι μ' αρέσει ουσιαστικά να γράφω όπως εγώ θέλω να διαβάζω τα βιβλία. Θέλω τα βιβλία να τα ρουφάω, θέλω από τις πρώτες σελίδες ένα βιβλίο να με κρατάει. Αν δεν με κρατήσει ένα βιβλίο στις πρώτες 50-60 σελίδες, εγώ το παρατάω, δεν το συνεχίζω το βιβλίο, δεν μπορώ να διαβάζω βιβλία. Σίγουρα, δεν καταφέρω να με κερδίσουν από την αρχή. Και προσπαθώ να το κάνω αυτό και στα δικά μου βιβλία, να κερδίζω τους αναγνώστες μου από τις πρώτες σελίδες. Να πούμε και λίγο για την υπόθεση ότι η Φωτεινή Μέλιου παγιδεύεται κατά κάποιο τρόπο στο νησί Άθωρα από είναι μια καταιγίδα. Είναι το νησί που μεγάλωσε. Μάλιστα. Από μια καταιγίδα, λέει, η οποία τους παγιδεύει όλους, αποκόπτονται από την έξω κόσμο, δεν υπάρχει επικοινωνία και γίνεται ένας φόνος. Και μάλιστα ο δολοφόνος τυχαίνει να είναι μεταξύ τους. Ναι, εγκλωβίζονται όλοι ουσιαστικά στο νησί εν μέσω μιας σκοτρής καταιγίδας που δεν πρωτόγνωρης, η οποία δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν τέτοια καταιγίδα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Για 3-4 μέρες δεν υπάρχει καμιά επικοινωνία με τον εξωκόσμο, ούτε τηλεφωνική, ούτε σύνδεση. Ίσα-ίσα γίνονται πάρα πολλές καταστροφές. Η φωνική καταιγίδα σκοτώνει έτσι κι αλλιώς κόσμο. Ταυτόχρονα όμως, λίγο πριν ξεσπάσει η καταιγίδα, γίνεται και ένας φόνος. Σκοτώνεται ο ιερέας, δολοφονείται βάναυσα, θα έλεγα, και με έναν πολύ τελετουργικό τρόπο ο ιερέας του νησιού. Mm-hmm. Με τον ίδιο τρόπο που έχουν γίνει και άλλοι φόνοι λίγο πριν σε όλο τον κόσμο, γύρω στον κόσμο. Στο νησί λοιπόν εγκλωβίζονται όλοι, μαζί και ο δολοφόνος βέβαια, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι δείχνει, γιατί σημαίνουν διάφορα πράγματα και καταλαβαίνουμε ότι και ο δολοφόνος βρίσκεται στο νησί. Mm-hmm. Και οι κάτοικοι του νησιού και γενικότερα καλούνται όλοι καταρχήν να επιβιώσουν. Η Φωτεινή καλείται να βοηθήσει τις αρχές στην εξιχνίαση του φόνου και ταυτόχρονα έχει να διαχειριστεί και την εξιχνίαση αυτού του φόνου και τη δικιά της την επιβίωση εν μέσω καταιγίδας, αλλά και όλη αυτή τη σχέση που έχει προκύψει με αυτόν τον άντρα που έχει γνωρίσει και βρίσκονται μαζί στο νησί. Ναι. Όλα αυτά συνθέτουν το φως μέσα στη Θύελλα.
και φτιάχνεται και η πολύ εύκολη τηλεοπτική σειρά. Τι είναι αυτή η υπόθεση? Το σκεφτόμουν χθες και λέω, αυτό άνετα γίνεται τηλεοπτική σειρά. Θα προτιμούσα ταινία. Νομίζω ότι στο σινεμά μπορεί να αποτυπωθεί πολύ περισσότερο όλο αυτό. Θα μπορούσε να γίνει και σύριαλ, ναι, δεν είναι κακή ιδέα, αλλά το ξαναλέω και δεν θέλω να υποτιμήσω, γιατί υπήρξα μέρος της ελληνικής τηλεόρασης και δεν θέλω να υποτιμήσω τη δουλειά και το ψωμί που έφαγα από όλα αυτά. Αλλά στην παρούσα φάση δεν νομίζω ότι μπορούν να τα αποκριθούν κυρίως από την άποψη της παραγωγής για να γίνει μια τέτοια σειρά. Δηλαδή, πώς θα αποτυπωθούν όλες οι καταιγίδες, οι καταστροφές. Γυρίζουμε σειρές τώρα εμείς που παίζονται σε ένα τετράγωνο, οικοδομικό τετράγωνο, που εννοείται. Από ένα διαμέρισμα πάνε στην πλατεία, ανεβαίνουν στο μπαράκι. Εκεί είναι τα location. Και εσύ, σαν συγγραφέα, σαν δημιουργό του έργου, έχει και μεγάλε. Πώς θα το πω, έχει μεγάλε. Προσδοκίες, ναι. Ναι. Κοιτάξτε, κάθε άνθρωπος θέλει για τα έργα του και για τα πράγματα που κάνει, έχει πολύ μεγάλες προσδοκίες και θέλει να πάνε όλα καλά και να πάνε όσο καλύτερα γίνεται. Δηλαδή να φτάσουν όσο πιο ψηλά γίνεται. Και εγώ κοιτάζω ψηλά, αλλά δεν ξεχνάω ότι πρέπει να πάμε βήμα-βήμα. Δεν περιμένω ότι ξαφνικά θα κάνω ένα άλμα και θα πάω από το ένα μέρος στο άλλο. Αλλά νομίζω ότι αυτό που κάνω είναι και να γίνομαι καλύτερος ως συγγραφέας όλα αυτά τα χρόνια, να γράφω λίγο καλύτερα από ό,τι έγραφα την προηγούμενη φορά, μαθαίνοντας, βλέποντας, παρακολουθώντας, κουβεντιάζοντας με τους αναγνώστες μου. Εγώ κουβεντιάζω πάρα πολύ με τους αναγνώστες μου. Mm-hmm. Και τη στιγμή που μιλάγαμε, που με πήρατε τηλέφωνο, συνομιλούσα με μια αναγνώστριά μου, η οποία μου έστειλε τις εντυπώσεις από το φως μέσα στη θύελα. Και όσο προλαβαίνω και εγώ προσπαθώ να τις απαντήσω και λαμβάνω υπόψη όλα αυτά τα ωραία ή τα πράγματα που έχουν να μου πούν, οτιδήποτε έχουν να μου πούν. Η γυναίκα σας, η Μαρίνα Αγιώτη, γράφει παιδικά βιβλία, πάλι με τις εκδόσεις Διόπτη, θα έχουμε και εκείνη σε άλλη ημερομηνία για συνέντευξη φυσικά. Η Μαρίνα πώς επηρεάζει το έργο σου αυτό με τα βιβλία? Είμαστε συγκοινωνούντα δοχεία με την Μαρίνα και επηρεάζουμε ένα στον άλλον πάρα πολύ δημιουργικά και με εντάσεις, τα έλεγα πολλές φορές, αλλά δημιουργικές εντάσεις, διότι διαφωνούμε σε πολλά πράγματα. Αλλά το ωραίο σε αυτή τη συνεργασία, έτσι, και στη σχέση μας βέβαια, κυρίως είναι ότι οτιδήποτε γίνεται δημιουργικά. Δηλαδή δεν έχουμε ανταγωνισμό, διότι γράφουμε εντελώς διαφορετικά είδη. Mm-hmm. Εγώ θα σταθώ στο τελευταίο βιβλίο που έγραψε η Μαρίνα, το οποίο ουσιαστικά δεν απευθύνεται σε παιδιά, παρόλο που μπορεί να το διαβάσει πολύ εύκολα ένα παιδί. Σε μητέρες. Ναι. Ναι, που απευθύνεται στις μητέρες. Το οποίο ήμουν στην παρουσίαση προχθές και είδα δεκάδες μαμάδες να διαβάζω στο βιβλίο, το διάβασε η Ζέτα Ιδούκα το βιβλίο. Είδα δεκάδες μαμάδες να κλαίνε στην παρουσίαση. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Ήταν μια μοναδική εμπειρία, ας πούμε. Είναι ένα βιβλίο που, ναι, μεν έχει να κάνει με τα παιδιά, έχει να κάνει με όλο αυτό, αλλά μπορεί να διαβαστεί, νομίζω, από ένα παιδί 5-6 χρονών μέχρι μια γιαγιά 116 χρονών, ξέρω εγώ, όσο γίνεται. Ναι, με τη Μαρίνα έχουμε μια πολύ ωραία επαφή και μες στο σπίτι όταν κουβεντιάζουμε για τις ιδέες μας. Η ίδια είναι πολύ δημιουργική, έχει να κάνει με όλο αυτό το καλλιτεχνικό κομμάτι, γιατί δεν γράφει μόνο, αλλά και εικονογραφεί. Αυτό θα έλεγα. Ναι. Οπότε οι συμβουλές της πάντα είναι εξαιρετικές και πολύ ποιοτικές και με έχουν βοηθήσει. Δεν υπάρχει βιβλίο που να μην το ευχαριστώ, γιατί πραγματικά με βοηθάει σε κάθε βιβλίο να γίνομαι και λίγο καλύτερος. Φως μέσα στη θύελα, λοιπόν, σε βιβλιοπωλεία έχει κυκλοφορήσει ήδη στην Κύπρο μας. Εμείς το κληρώνουμε την Παρασκευή. 3 αντίτυπα σε 3 ακροατές. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, αφήνετε κενό, ονοματεπώνυμο, πόλη ηλικία στο 3344. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, που ήσουν μαζί μου. Τα φιλιά μου στους αγαπημένους μου φίλους στην Κύπρο και υπόσχομαι ότι πολύ σύντομα θα τα πούμε από κοντά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Antenna Radio 102.7 103.7